Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Σεβαστέ προϊστάμενε της αδερφότητος των λόγων Σωτήρ, πατέρα Στέρια, σεβαστοί πατέρες, κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Παιδείας, κύριε Πρόεδρε του Συνεδρίου, κυρίες και κύριοι. Ο οσιότατος πατήρ Ευσέβιος Ματθόπουλος υπήρξε ο ιδρυτής της αδερφότητας των λόγων η ζωή και υπήρξε μια ισχυρή εξέχουσα πνευματική φυσιογνωμία, η οποία ρύθμισε, όπως και πολλές πνευματικές φυσιογνωμίες και ισχυρές προσωπικότητες, χαρακτηρίζονται από το ότι τέμνουν την ιστορία, διαμορφώνουν και ρυθμίζουν τα πράγματα πάνω και έξω από την εποχή τους. Υπήρξε, όπως λέει και ο Σεβασμιότητος Άγιος Μεσογείας, εξόχως παραδοσιακός και ταυτόχρονα πρωτοποριακός. Συνεπώς, στα διάφορα φοβικά σύνδρομα, τα οποία και εμάς μας χαρακτηρίζουν για την εποχή μας, για τα πράγματα, πότε ήταν χειρότερα, την ψηφιακή τεχνολογία, την κατάκτηση του ανθρώπου από την τεχνολογία, η απάντηση είναι ότι υπάρχουν ακόμα, υπήρξαν και θα υπάρξουν ισχυρές προσωπικότητες. Και ισχυρές προσωπικότητες είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι διαμορφώνονται από τους γονείς τους και τους δασκάλους και ξεπερνούν τον εαυτό τους και την κοινωνία, οδηγούν την κοινωνία, φαντάζομαι τις περισσότερες περιπτώσεις, με εξαιρετικά αποτελέσματα. Είναι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι κατορθώνουν να είναι ειλικρινείς, πιστοί, πιστικοί, βιωματικοί, ατόφιοι. Δίνουν πρώτοι το παράδειγμα, θυσιάζονται. Αυτούς τους ανθρώπους, αυτούς τους δασκάλους, αυτούς τους γονείς έχουμε ανάγκη σήμερα. Οι ισχυρές προσωπικότητες γεννιούνται. Ο άνθρωπος είναι πλήρης προσωπικότητα από την πρώτη στιγμή που συλλαμβάνεται. Το έμβριο, ακόμα και μέσα στη μήτρα, οι ίδιες οι μητέρες μας λένε για το πώς συμπεριφέρονται το παιδί ακόμα και μέσα από τη μήτρα. Θεωρείται μια πλήρης ψυχοσωματική οντότητα από τότε που ήτανε, που σχηματίστηκε από δύο κύτταρα. Και η προσωπικότητα μπορεί να θεωρείται ένα μοναδικό σύνολο διαθέσεων, τάσεων, πεποιθήσεων, επιθυμιών, αξιών, σχημάτων προσαρμογής, που διαμορφώνονται στον χρόνο, γιατί κάποιοι άνθρωποι γεννιούνται προσωπικότητες ισχυρές, άλλοι γίνονται, και οι οποίες κάτω από την επίδραση εμπειριών που προέρχονται από το κοινωνικό περιφάλλον διαμορφώνονται. Εκεί είναι το πρόβλημα με εμάς τους γονείς που θεωρούμε ότι συχνά αλλάζουν την προσωπικότητα των παιδιών μας οι φίλοι, η παρέα, η κοινωνία. Εκεί που νομίζω ότι μπορούμε να μείνουμε για να θωρακιστούμε κι εμείς, η οικογένειά μας και οι κοινωνίες μας, είναι να διαμορφώσουμε ισχυρές προσωπικότητες μέσω των δασκάλων μας, των εκπαιδευτικών μας και μέσω ημών των γονέων στα παιδιά μας. Για παράδειγμα, όσον αφορά τα ψηφιακά μέσα και την ψηφιακή τεχνολογία, ποια είναι η ισχυρή προσωπικότητα? Το ισχυρό εγώ και η ισχυρή προσωπικότητα είναι ο άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει, καταρχήν αν θέλει να ανοίξει το κουμπί της τηλεόρασης, του κινητού, του ίντερνετ, το μέσο κοινωνικής δικτύωσης, Facebook, Twitter, του παιχνιδιού που θα παίξει, και αυτός που έχει δυνατότητα να το κλείσει, όποια στιγμή θέλει. Διότι ο άνθρωπος αυτός ελέγχει αυτός τη χρήση της τεχνολογίας και δεν ελέγχει ποτέ η τεχνολογία τη χρήση που θα κάνει ο ίδιος. Αυτό είναι ισχυρό εγώ. Αυτό είναι ισχυρή προσωπικότητα. Και αυτό είναι ο στόχος και όλων των μέτρων πρόληψης που έχουμε στη διάθεσή μας και όλες τις προσπάθειες που κάνουμε όλοι μας και εμείς από το χώρο της ψυχικής υγείας για να διαμορφώσουμε ισχυρές προσωπικότητες. Δανείστηκα αρκετές σκέψεις για αυτά που θα θέσω στην αγάπη σας σήμερα από μία προσφώνηση των πατέρων της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους, γι' αυτό και θα τη δείτε την Ιερά Μονή, τους προστάτες της Άγιο Νικόλαο και Αγία Αναστασία τη Ρωμαία, σε κάποιες από τις διαφάνειες οι οποίοι μας στείλανε μια εξαιρετική προσφώνηση και θέλω να τη μοιραστώ μαζί σας, που μας λέγανε ότι η τεχνολογία και το διαδίκτυο προσφέρουν πάρα πολλές και αμέτρητες εφαρμογές, πολλές εκ των οποίων εξυπηρετούν επαγγελματικά, κοινωνικά, ανακουφίζουν ιατρικά, προσφέρουν μεθόδους επικοινωνίας, εκπαιδεύσεως και πάρα πολλά στο σύγχρονο άνθρωπο. Γιατί να είμαστε αρνητικοί σε αυτά? Στη δική μου ειδικότητα, την ψυχιατρική, υπάρχει ένα τεράστιο κομμάτι της τηλεψυχιατρικής, το οποίο σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε και συμβουλευτικές συνεδρίες μέσω διαδικτύου, μάθηση μέσω διαδικτύου και θεραπείες. Ξέρετε τις εφαρμογές της τηλεατρικής
ώστε κάποιο γεροντάκι να βρίσκεται σε ένα χωριό ακριτικής περιοχής, να βγάζει ο αγροτικός γιατρός που δεν ξέρει τα τέλεια της καρδιολογίας, το καρδιογράφημα, το ηλεκτροκαρδιογράφημα, να διαβάζεται από ένα ιατρικό κέντρο στην Αθήνα και να δίδεται η κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή. Αυτό δεν είναι ένα θαύμα? Πόσοι από εμάς διαφωνούμε σε αυτό? Ξέρετε όμως, σημαντικό είναι να έχουμε μία απόδοση πραγματικότητος και να ξέρουμε ότι ακόμα και αυτό το θαύμα είναι μία προς το εικονικό πραγματικότητα, μία πραγματική φάση ζωής, αλλά δεν είναι ακριβώς η πραγματικότητα. Διότι όπως έλεγε ο Ιπποκράτης, κανένας δεν μπορεί να υποκαταστήσει την πραγματική σχέση του γιατρού με τον πάσχοντα άνθρωπο στον νυν χρόνο, στον χρόνο που είναι τώρα. Η σχέση με τον πάσχοντα, το καλύτερο λοιπόν θα ήταν να έχει τον γιατρό δίπλα στον ασθενή και όχι απλά να το βλέπει από μία οθόνη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το τονίσουμε για τα παιδιά μας και να ξέρουμε, να προσπαθήσουμε και να είμαστε πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Οι νέοι μας σήμερα θεωρούν μεγάλη κατάκτηση και ευλογία το διαδίκτυο και σε έρευνα που έγινε πανελλαδικά σε εφήβους 16 με 24 και έφηβοι παραμένουν καμιά φορά και στα 24 οι νεαροί ενήλικες, ισχυρίζονται ότι τους πληροφορεί, τους μαθαίνει καινούργια πράγματα, είναι ελεύθερες απαντήσεις, τους ευχαριστεί, τους διασκεδάζει, τους χαλαρώνει. Κάποιες φορές το βαριούνται όπως πολλά πράγματα οι νέοι σήμερα. Και εδώ φτάνουμε στο να υποστηρίξουμε ότι η κοινωνία μας μπορεί και οφείλει να δημιουργήσει κανόνες υποφελούς χρήσης ακριβώς για να προφυλαχθεί από την κατάχρηση του μέσου. Ενώ είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι ο πολιτισμός της Ορθοδόξης Εκκλησίας μας φανερώνεται και στο ύψος αγιώτος που φτάνει ο άνθρωπος με τη χάρη του Θεού φυσικά και όχι μόνος του, αλλά και στην εσχατιά της ανθρωπίνης πτώσεως σε μια ζωή χωρίς Θεό. Και εμείς στα ειδικά ιατρία που όπως έχουμε αναφερθεί, έχουμε και στο Ιπποκράτιο για τον αιτισμό και τις νέες τεχνολογίες, δυστυχώς έχουμε δει και ανθρώπους που έχουν ακριβώς υποστεί αυτό το πλήγμα της πτώσης τους. Και τι γίνεται? Όπως πολύ σωστά προαναφέρθησαν οι αξιότιμοι κύριοι εισηγητές και κυρίες, πράγματι όπως οι τρεις ιεράρχες και μέγιστοι παιδαγωγοί έχουν τονίσει, ο Μέγας Βασίλειος, τα όρια μπαίνουν στην αρχή. Ο Μέγας Βασίλειος τόνιζε τα όρια μέχρι τα 7 πρώτα χρόνια της ηλικίας. Και να διδάσκει ο παιδαγωγός, ο γονέας, να ποιεί όχι θεωρία, πράξη. Και έλεγε μην ψάχνετε. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που υπήρξε επίσης μέγας διαμορφωτής της χριστιανικής αγωγής, έλεγε μην ψάχνετε την πρόληψη και τη διόρθωση αφού περάσουν τα πρώτα χρόνια. Και οι τρεις ιεράρχες συμφωνούν στα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού. Εκεί θα μπουν τα όρια από τους γονείς, τα οποία θα δημιουργήσουν και ασφάλεια στο παιδί. Και πώς θα μπουν? Με σύντομες παρατηρήσεις. Σύντομες. Χαμηλό τόνο φωνής. Σαφείς και σύντομους κανόνες, όρια στον έφηβο ακόμα και όταν επιτίθεται, γιατί ο επιτιθέμενος έφηβος θέλει έναν ισχυρό γονέα, μια ισχυρή προσωπικότητα. Και η ισχυρή προσωπικότητα δεν έχει πάντα το γεγονός ότι θα αφήνει τον άλλον στο να εκτίθεται στο τι γίνεται. Ένα κανόνα τη φορά και με τη συμμετοχή του παιδιού, διότι σε νεαρή ηλικία μπορεί να συμμετέχει το παιδί. Ο Μέγας Βασίλειος, μιλώντας για τα προβλήματα που δημιουργούνται συχνά και βλέπουμε στους εφησμούς και στην εξάτρεψη από τα φυσικά μέσα, βλέπουμε πολύ εκνευρισμό στα παιδιά, νευρικότητα και μαλώματα στο σπίτι με τη μητέρα, τον πατέρα. Εκείνη συνιστά στους γονείς να συγκρατούμε το θυμό μας και να σκεφτόμαστε αν ο παντεπόπτης Θεός θα ήταν δίπλα μας, θα θυμώναμε έτσι. Και τονίζει και κάτι άλλο που το βρήκα εξαιρετικό, διότι το βλέπουμε εμείς στην καθημερινή κλινική πράξη με τους εφήβους, την ιερή και συνετή διαχείριση του θυμού και της αγανάκτησης του γονέα. Θα προσθέθετα και το εκπαιδευτικό. Γιατί, λέει, να δημοσιοποιείς τα αρνητικά για τη διαπόμπευση του παιδιού σου? Ο γέροντας Εμιλιανός Ιμονοπετρίτης έλεγε ακριβώς αυτό, ότι στα παιδαγωγικά του μην τονίζετε τα ελαττώματα στους ανθρώπους, στα παιδιά σας, γιατί πώς θα τα διορθώσετε. Ακόμα και αν κινούμαστε από μία
αγανάκτηση, ένα θυμό, καμιά φορά και δικαιολογημένο, διότι πολλά από τα παιδιά μας μπορούν να ξεπεράσουν κάποιο όριο. Ας είμαστε διακριτικοί, συνεπείς, να επιδιώκουμε τη διόρθωση, τη σχέση με τον καλό τρόπο. Ούτως ή άλλως ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος, υπήρξε πιο επίκης. Ακόμα και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θεωρούσε το θυμό τύρανο. Ο οποίος μας τυρανάει. Επιμένω πάρα πολύ στο ότι το συνέστημα του θυμού όταν κυριαρχεί στις σχέσεις χαλάει τις διαπροσωπικές σχέσεις. Είναι το συνέστημα από το οποίο έχει καταστρέψει σχέσεις. Έχει καταστρέψει σχέσεις ζύγων, σπίτια, σχέσεις αδελφών, φίλων, συμμαθητών. Το μοναδικό συνέστημα που σε τόσο λίγο χρόνο προξενεί τόση μεγάλη ζημιά. Το μοναδικό. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος επιμένει και αυτό στο διακριτικό έπαινο και έλεγχο. Που επειδή έχουμε στην καθημερινή πράξη έντονη κόντρα, ειδικά με τους εφήβους, είναι σημαντικό να το έχουμε υπόψη μας και γονείς. Και να θυμίσω και του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου την πολύ ωραία φράση της λελογισμένης υποχωρητικότητας στην εφηβεία. Στον έφηβο, επειδή ακριβώς είναι στην επανάστασή του, θα πρέπει και να υποχωρήσει με ταπείνωση ο γονέας. Και τι σημαίνει ψυχοεκπαίδευση, τι σημαίνει να εκπαιδεύσω το παιδί μου στη χρήση. Να το μάθω ότι δεν μπορεί να έχει απόλυτα τον έλεγχο. Ας διαρωτηθούμε, μπορούμε και εμείς να αφήσουμε το κινητό μας μια μέρα. Μπορούμε να αφήσουμε το ηλεκτρονικό παιχνίδι, τη χρήση των ψηφιακών μέσων. Ο ισχυρός χαρακτήρας και η ισχυρή προσωπικότητα, και μακάρι έτσι να μάθουμε στα παιδιά μας, είναι αυτός που μπορεί να το κάνει. Ο ανίσχυρος δεν μπορεί. Έχει υποψηφιότητα για εξάρτηση και για αιτισμό. Πολύ συχνά τα νέα παιδιά θα σου πούν: δεν είναι πρόβλημα να μην ξυπνάω, να μην πηγαίνω στο σχολείο, δεν έχω πρόβλημα στην υγεία μου. Ας περιμένουν οι φίλοι. Ποτέ δεν περιμένουν οι φίλοι. Τα πράγματα προχωρούν. Οι άνθρωποι προχωρούν και καμιά φορά εμείς μένουμε πίσω. Αυτός που είναι υπεύθυνος από την πρώτη στιγμή για να προστατεύσει το παιδί από την τυραννία των παρομίσεων είναι ο γονέας. Φαντάζομαι ότι βλέπετε τη σκηνή συχνά, είναι τα παιδιά μας κοντά σε ηλεκτρονικό παιχνίδι, ανεβαίνουν σε ένα παιχνίδι στο Λαπάρκ και θέλουν να το κάνουν 100 φορές. Ποιος από εμάς θα αφήσει το παιδί 100 φορές. Ουσιαστικά το παιδί σου ζητάει να πεις και μία φορά όχι. Σκοπός στη ζωή μας και ισχυρή προσωπικότητα σημαίνει να αποκτήσουμε ανοχή στη ματέωση. Ανοχή στο ότι θα μας ματαιώσουν. Θα γίνει κάτι αρνητικό. Δεν θα περάσει το δικό μας. Δεν θα είμαστε πάντα εμείς οι νικητές. Τα παιδιά απολαμβάνουν πολλά από νωρίς. Αυτό δεν τα οριμάζει πραγματικά. Δεν τους επιτρέπει να έχουν στα ίσα τη γνωστική και τη συναισθηματική οριμότητα. Και οι παροχές μας δεν είμαστε εμείς. Οι παροχές που κάνουμε στα παιδιά μας, ας είναι πολλές, αλλά οι υπερβολικές παροχές δεν αντικαθιστούν τη σχέση. Είναι κλασική εικόνα με τους ανθρώπους στο ίδιο σπίτι, που ο καθένας επικοινωνεί σε άλλη ήπειρο με τον καθέναν και δεν μιλούν μεταξύ τους. Αυτό δεν είναι σχέση, δεν είναι κοινωνία, δεν είναι επικοινωνία. Στις συμβουλές, λέμε και στην ψυχιατρική ότι βασικές αρχές, οι οποίες οφείλουν να την περάσουμε και στα σχολεία, τα προσωπικά μας στοιχεία είναι διάτρητα, δεν τα αποκαλύπτουμε, δεν συναντούμε ποτέ αγνώστους. Και το κυριότερο, ό,τι προσβλητικό, ό,τι αισχρό, ό,τι απειλητικό, το συζητούμε. Δυστυχώς, εμείς βλέπουμε παιδιά τα οποία δεν συζητούν με τους γονείς τους και με τους μεγαλύτερους αυτά τα πράγματα. Ο υπολογιστής να είναι σε κοινό χώρο, στα πρώτα χρόνια ειδικά. Στην εφηβεία θα σεβαστείς και την απομόνωση του παιδιού στον χώρο του. Συνεργασία για αποδεκτό πρόγραμμα, όπως σωστά υποθήκε, εναλλακτικές δραστηριότητες ψυχαγωγίας, νιάξιμο, κοινή στάση οικογενειακή, βασικά πράγματα. Όταν δεν υπάρχουν αυτά, δεν υπάρχει σωστή χρήση του μέσου. Και στο τέλος έρχεται φυσικά ο ειδικός ψυχικής υγείας. Και να τονίσω τα του Αγίου Γρηγορίου, που υπήρξε επίσης μία Αγία προσωπικότητα, Άγιος της Εκκλησίας μας, μεγάλος ρήτορας, ήπιος, φιλήσυχος, φιλειρηνικός, διαλλακτικός, αδύναμος στα σωματικά, τεράστια δυνατότητα στα πνευματικά, ο οποίος τόνιζε και αυτός να μην θέλουμε να πείσουμε με τα λόγια, μισούσε τη διδασκαλία η οποία είναι αντίθετη από τον τρόπο ζωής και αυτό προέκυπτε από την Αγία Ψυχή τη δική του, η οποία έβλεπε αυτά τα οποία γίνονταν και τόνιζε, καλύτερα στη ζωή σου να είσαι μαθητής. Αν στα παιδιά μας δεν μαθητεύσουν κοντά μας για τη συγγνώμη, από πού θα μάθουν να ζητήσουν συγγνώμη? Γιατί απαιτώ από το παιδί μου
μόνο να του βάζω όρια και να είμαι ο καλός γονέας και δεν θα ζητήσω πρώτο συγγνώμη από το παιδί, από τη μητέρα, από το δάσκαλο για τον κακό λόγο, για τον λογισμό μου, για την απαράδεκτη συμπεριφορά μου. Έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ότι καλύτερα να είσαι, να μην είσαι ποιμένας αφού και εσύ είσαι ένα πρόβατο, να μην είσαι στρατηγός, γιατί καλύτερα στρατιώτης, λέγοντας ακριβώς ότι πρέπει οι ίδιοι να δίνουμε το παράδειγμα. Να πάω σε ένα άλλο θέμα, το ότι συχνά τα παιδιά δεν εκφράζονται και σε, όπως τονίσαμε και στα εργαστήρια, σε φαινόμενα εκφοβισμού ή απάτης. Τα φαινόμενα αυτά στα ψηφιακά μέσα, τα παιδιά μας δεν είναι έτοιμα και εκεί που είναι μικρά γίνονται πολύ μεγάλα στην ψυχή τους. Εκεί θέλουν νιάξιμο, φροντίδα, να έχουν εμάς δίπλα. Να τους βοηθήσουμε να καταλάβουν ότι αυτή η ντροπή και αυτές οι συνοχές είναι ψεύτικες. Δεν φταίνε τα παιδιά που υφίστανται όλα αυτά. Δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι έρχονται σε επαφή με έναν κόσμο ο οποίος συχνά είναι λίγο πιο δυνατός από τα ίδια και νιώθουν ασφάλεια μόνο όταν έχουν γονέα δυνατό δίπλα. Ο Γέρον Ιωσήφ, ο Σπιλώτης, έλεγε: «Έχεις δει άνθρωπο να μην ακούει συμβουλές. Πρόσεξε, θα τον δει σύντομα πλανεμένο». Ας μάθουμε και εμείς και τα παιδιά μας να ακούμε και κάποτε συμβουλές. Ο τρόπος που χρησιμοποιούμε την τεχνολογία τελικά αντανακλά αυτό που είμαστε εμείς οι ίδιοι. Ο Άγιος από την αρχή μπορεί να τη χρησιμοποιήσει με άγιο τρόπο, εναγής με εναγή και όλοι μας κινούμαστε, όπως λένε και οι πατέρες, ανάμεσα στα δύο άκρα. Η τεχνολογία είναι δώρο του Θεού. Οι εφαρμογές της όμως δεν γίνονται με φωτισμό Θεού. Η καλή χρήση προϋποθέτει φόβο Θεού και αρετή, όπως έλεγε ο Γέροντας Γεώργιος, καθώς δίχως Θεό όλα επιτρέπονται. Και το ερώτημα είναι, χρησιμοποιούμε με γνώμονα την ορθόδοξη χριστιανική μας παράδοση τα ψηφιακά μέσα ευχαριστιακά, όπως αρμόζει στο Χριστό, που Αυτός μας χάρισε την τεχνολογία. Από την εισαγωγή στα προλεγόμενα του βιβλίου από την ορθόδοξη λατρεία μας, ο καθηγητής Τρεμπέλας γράφει: «Όλα τα θαυμαστά επιτεύγματα, όσα με τις καταπληκτικές προόδους του στον πολύμορφο πολιτισμό, σημειώνει ο άνθρωπος, από την εμφάνισή του στον πλανήτη που τον φιλοξενεί, τον αναδεικνύουν ως τον πιο υπέροχο ηγεμόνα μεταξύ όλων των όντων με τα οποία συγκατοικεί». Και μετά αναφέρει για την αναζήτηση του Θεού από τον άνθρωπο. Βλέπετε, αυτό είναι γραμμένα τόσα χρόνια πριν και είναι τόσο επίκαιρο. Το να μπορέσει ο άνθρωπος να έρθει στη θέση να αναλάβει την ευθύνη, να αντιληφθεί τι διακύβευμα έχει να χειριστεί και πόσο είναι ο ηγεμόν της φύσεως και αυτός ο οποίος ευλογήθηκε με όλο αυτό το εκπληκτικό που γίνεται. Χρησιμοποιούμε λοιπόν το διαδίκτυο και τα ψηφιακά μέσα με αγάπη. Το χρησιμοποιούμε με υπευθυνότητα απέναντι σε ανθρώπους που είναι συνάνθρωποι μας και στους οποίους πέραν του εαυτού μας αναγνωρίζουμε και σε αυτούς την ανάγκη και την προσδοκία και την προοπτική να έχουν αιώνια σωτηρία. Μήπως με την παράχρηση και την κατάχρηση του διαδικτύου δίνουμε τις αφορμές για να γίνουμε φύλαυτοι, εγωκεντρικοί, να γίνει η ζωή μας απάνθρωπη και επικίνδυνη για μας και τους άλλους. Μήπως και ο αληθινός Άγιος Άνθρωπος κινδυνεύει σήμερα να χαθεί από την κατάχρηση. Οι πνευματικοί γνωρίζουν πως η κατάχρηση και η παράχρηση έδωσε αφορμή στο να χαθούν νέα παιδιά, να καταστραφούν οι οικογένειες και να πέσουν χαμηλά ακόμα και οι ηλικιωμένοι άνθρωποι. Οι πνευματικοί πατέρες διαπιστώνουν ότι ο άνθρωπος με κατάχρηση διασκορπίζει ασώτως ψυχικές του δυνάμεις. Διασαλεύει την ενότητα, κατατεμαχίζεται ψυχικά, αλωτριώνεται πνευματικά. Πόσοι άνθρωποι παθαίνουν κατάθλιψη ακριβώς μετά από τέτοια υπερβολική χρήση, χάνουν την αγάπη, αποσύρονται, απομονώνονται. Δεν ενδιαφέρονται πλέον για την οικογένεια, παιδιά, αδέρφια, φίλους, των πλησίων. Δεν προσφέρουν χαρά. Μήπως αυτό το κλείσιμο στο φίλο αυτό εαυτό, στα πάθη και στην πτώση τελικά στον άνθρωπο, είναι εκ του πονηρού. Στο ειδικό ιατρείο στο Ιπποκράτειο, έχω 3 λεπτά κύριε Πρόεδρε. Ναι, έχει, βεβαίως. Στο ειδικό ιατρείο στο Ιπποκράτειο, σας αναφέρω ενδεικτικά που έχουμε παιδιά και εφήβους με διαγνωσμένο εθισμό, βλέπετε το τεράστιο ποσοστό οικογενειακών, συναισθηματικών και συμπεριφορικών δυσκολιών. Ένα πολυσύνθετο πρόβλημα. Κατά 90% σχεδόν έχουμε οικογενειακά προβλήματα. Άρα, ποια είναι η λύση? Η ενίσχυση ακριβώς της οικογενειακής συνοχής, της επικοινωνίας, της αγάπης.
μεταξύ των μελών της ενωμένης οικογένειας, στη διαλυμένη οικογένεια, στην υπερβολική προστασία, στην αυταρχικότητα, στην αδιαφορία, στο ψέμα, στην απάτη, εκεί εμφανίζονται πολύ μεγαλύτερα προβλήματα. Και όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, η παιδαγωγία με αγάπη και αρετή είναι δουλειά απαραίτητη και ιερό καθήκον του κηδεμόνα από την προσχολική ηλικία. Στα περί καινοδοξίας, έτσι. Από μικρό το παιδί πρέπει να μάθει να διακρίνει το καλό από το κακό, να περιφρονεί το κακό, να προτιμά και να αγαπά το καλό, να εμπνέει το καλό, να αγαπά εγκάρδια το Χριστό, γιατί ο Χριστός είναι η πηγή του καλού. Να προτιμήσει τη φιλοθεία, φιλανθρωπία, φιλαδελφία και όχι τη φιλοχρηματία, φιλοδοξία, φιλιδονία. Όλα αυτά, λέει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, από την προσχολική ηλικία. Πολύ σημαντικά λόγια τα οποία μας φέρνουν σε επαφή και με τις δικές μας τεράστιες ευθύνες αγωνής. Γιατί εκεί βρίσκεται το πρόβλημα. Η υπερβολική χρήση και η κατάχρηση διαδικτύου και ψηφιακών μέσων σημαίνει έναν άνθρωπο ο οποίος από μικρός δεν εκπαιδεύτηκε, παράδειγμα, στη φιλοθεία, στη φιλανθρωπία. Και ποιος, ο γονέας και ο δάσκαλος. Και ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος έλεγε ότι ο καλός γονιός είναι και δάσκαλος και ο καλός δάσκαλος είναι και πατέρας. Έτσι έλεγε. Για να έρθει στον άνθρωπο η Θεία Παρηγορία, πρέπει πρώτα να εκλείψουν και να λείψουν οι ψεύτικες παρηγοριές. Πολλοί από εμάς ζητούμε μια ψεύτικη ταυτότητα στα μέσα, γιατί ακριβώς περιφρονηθήκαμε από τους ανθρώπους και απομονωθήκαμε. Ας το έχουμε υπόψη μας για τους εφήβους μας αυτό. Και ας έχουμε υπόψη μας ότι ο Θεός έρχεται εκεί που ο άνθρωπος αισθάνεται αδύναμος και τίποτα. Και επίσης, ο μόνος τρόπος πραγματικά ο άνθρωπος για να πλουτίσει είναι από όλα τα κοσμικά πράγματα, εάν μπορεί να πτωχεύσει. Εάν λοιπόν θέλουμε να μην θρηνήσουμε την απανθρωπίση του ανθρώπου, οφείλουμε με τα δύο πανίσχυρα εφόδια του ορθόδοξου πολιτισμού και της Εκκλησίας μας, όταν και εμείς το θελήσουμε να χρησιμοποιήσουμε, γιατί ο άνθρωπος ως υπέρτατο όν της δημιουργίας χρησιμοποιεί τα ψηφιακά μέσα, να έχουμε ευχαριστιακή και αγαπητική διάθεση με τη χάρη του Θεού και τη χριστιανική αγάπη. Γιατί ο Χριστός μας είναι αυτός ο οποίος ανέστησε τη γατέρα του εξυναγώγου, την ελέη στην αιμορροούσα. Όλα αυτά τα όμορφα στον Αββά Ησαία περί αρετών που αναφέρονται. Ανέστησε τον αγαπητό του Λάζαρο. Δεν απέπεψε την αμαρτωλή γυναίκα που του άλυψε τα πόδια με τα δάκρυα. Γιατί ζητά ακριβώς την προαίρεση, την πίστη, την τήρηση των εντολών και αγάπη ανεξαιρέτως προς όλους. Και είναι αυτό το στίγμα. Και όπως λέει ωραία ο Αββάς Ησαίας, η σφραγίδα στην ψυχή, που λέει ο Χριστός ότι με αυτό θα γνωρίζουν οι άνθρωποι ότι εσείς που αγαπάτε και αγαπάτε ειλικρινά, είστε μαθητές μου. Και η αγάπη ξεκινάει από την οικογένεια. Εκεί είναι η αγάπη και εκεί είναι το κύτταρο της κοινωνίας. Και όπως λέει και ο πατήρ Ευσέβιος, αν διέρχεσαι τα σημέρα της ζωής σου, μη δοξάζω και ευχαριστώ τον Θεό, ως της αδιαλείπτος ευεργετή, προξενείς μεγαλύτερα βλάβη στον εαυτό σου. Προτείνω, αντί να ασχολούμαστε με τα αρνητικά, να ασχοληθούμε με τα θετικά. Τα θετικά είναι ότι είναι ευλογία όλο αυτό και για όλη αυτή την ευεργεσία να αρχίζουμε με δοξολογία και ευχαριστία, να μην βλέπουμε τα αρνητικά. Και να ζητούμε, όπως σε όλα τα πράγματα, το έλεος και τη χάρη του Θεού κάθε μέρα της ζωής μας, αλλά ακριβώς και ας προσπαθήσουμε να είμαστε χρήσιμοι και να είμαστε πλήρεις έργων αγαθών καθημερινά με μια αγωγή η οποία, όπως και οι τρεις ιεράρχες τονίζουν και επιμένουν, να είναι καθαρά η αγωγή στην οικογένεια και στο σχολείο, καθαρά χριστοκεντρική, με επίκεντρο και απόλυτο ενδιαφέρον ελπίδα και να ζητούμε το έλεος στο Χριστό μας, ο οποίος μας επιροφόρησε ότι όλα αυτά είναι όμορφα, ωραία, αλλά ακόμα και ο ουρανός και η γη και όλα τα δημιουργήματα παρελεύσονται, οι λόγοι όμως του Χριστού μας δεν θα παρέλθουν ποτέ. Ευχαριστώ πολύ.